όσο μπορεί ο άνθρωπος πρέπει μέσα στην ψυχή του να δημιουργήσει και να καλλιεργήσει τέτοια ισχυρή θέληση να κόψει αυτό τα δεσμά της αμαρτίας. Αλλά θα μου πεις, μα είναι εύκολο? Μπορεί να θέλεις, λες ναι, θα σταματήσω. Τι γίνεται όμως όταν πέσεις? Εάν δεν μπορέσεις να παραμείνεις στην άρνηση και έπεσες και δεν μπορέσεις να κρατήσεις τον αγώνα κατά της αμαρτίας και πληγώθηκες, τότε θα μπεις στη δεύτερη φάση του αγώνος. Θα γυρίσεις τη σελίδα και θα μπεις μέσα στον αγώνα της μετανοίας. Μην πεις δεν έγινε τίποτα και δεν πειράζει και εξέχαστο. Όχι. Θα μπεις στον χώρο της μετανοίας. Εκεί θα μετανοήσεις, θα κλάψεις, θα πονέσεις για αυτό το οποίο έγινε και θα στραφείς προς τον Θεό και θα φωνάξεις με όλη σου την καρδία, Θεέ μου, λυπήθουμε των αμαρτωλών, συγχώρεσε την αμαρτία μου, όπως ο προφήτης Δαβίδ, ο οποίος παρόλο που έπεσε σε τέτοια φοβερή αμαρτία, ούτε στην απελπισία έμεινε, ούτε στην αδιαφορία κατέληξε, αλλά σηκώστηκε και πάνω και πήγε στον χώρο της μετανοίας και έγραψε αυτόν τον περίφημο ψαλμό που λέμε σήμερα, που διαβάζουμε σήμερα. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος μπει στον χώρο της μετανοίας, τότε σιγά σιγά αρχίζει να τον επισκέπτεται η χάρις του Θεού και της μετανοίας του ανθρώπου και αρχίζει ο άνθρωπος να θεραπεύεται. Όσο θεραπεύεται και όσο αγωνίζεται και τρέφεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με τον Λόγο του Θεού, με το σώμα και το αίμα του Κυρίου, με την θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας, τότε ο νους πράγματι δυναμώνει και όταν δυναμώσει ο νους γίνεται απρόσβλητος πλέον. Είναι σαν μια πλάκα από χάλιβα που ό,τι και να χτυπήσεις πάνω δεν παθαίνει τίποτα. Ενώ είναι μια πλάκα από βούτυρο και τα χέρια σου να βάλεις να βγουν τα αποτυπώματα σου. Ενώ όταν είναι χάλιβας, ό,τι και να πέσει δεν παθαίνει. Ας πέφτουν λογισμοί. Ας ρίχνει ο διάβολος λογισμούς, οποιουσδήποτε. Χτυπούν και πέφτουν. Δεν έχουν είσοδο. Δεν τραυματίζουν τον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί ο νους είναι δυνατός, είναι ηγεμόνας πλέον. Έχει ελευθερία και κινείται ο νους μες στην ελευθερία. Αλλά ταυτόχρονα ενοχαίρεται την ελευθερία και αγαλιάζεται για την σωτηρία που ο Θεός του χάρισε. Η ταπείνωση του υπενθυμίζει ότι είναι άνθρωπος. Νήσιτη ότι άνθρωπος είσαι. Να θυμάσαι ότι είσαι άνθρωπος. Δεν είσαι τίποτε παραπάνω. Που άνθρωπος σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να πέσεις. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να συντριβείς. Εδώ συνετρίβησαν αγγελικά τάγματα. Συνετρίβησαν υπεροκιάνια. Συνετρίβησαν γίγαντες. Και θα σκεφτούμε εμείς, έλεγε και ένα γεροντάκι, ότι εμάς λέει, εδώ κατάπιε βουνά, λέει ο Σατανάς. Θα σκεφτείτε σαν σπυρίνες. Εμείς σαν σπυρίνες λέει, μας χλάπα χλάπα. Έτσι μας καταπίνει, ας πούμε. Πίνει και ένα ποτήρι νερό και τέλειωσε η υπόθεση. Ακριβώς αυτό το ηγεμονικό πνεύμα, το οποίο, ξέρετε, πρέπει να το καλλιεργήσουμε κιόλας. Δεν είναι μόνο με αυτά τα οποία είπα. Δηλαδή να μάθει ο άνθρωπος να αποκτήσει, όπως λέμε έτσι στην καθομιλουμένη, μια προσωπικότητα. Να έχεις προσωπικότητα, να μην σε παίρνει και να σε φέρνει το ρεύμα. Να διατηρείς το πρόσωπό σου. Δηλαδή, σήμερα, ας πούμε, είναι νηστεία. Να πω, ξέρω, μα πια κάπου, μα να μην μου πουν τίποτα, μα να μην... Δεν είπα τίποτα, ξέρω, εγώ κατέληξα νηστεία. Μα γιατί να καταλύσεις την νηστεία σου? Πού πάει η προσωπικότητά σου? Πού πάει η ελευθερία του προσώπου σου? Ή γιατί να σε πάρει και σένα εκεί που πήγαινε ο άλλος? Να έχεις τη δύναμη να πεις όχι, εγώ δεν μπορώ να πάω εκεί, εγώ δεν θέλω να πάω εκεί, εγώ δεν θέλω να κάνω αυτό το πράγμα, έστω και αν το κάνουν όλοι. Θυμήστε στην Παλαιά Διαθήκη είναι εκεί τους τρεις παιδες τους εν Βαβυλώνη, που περιγράφει τόσο ωραία εκεί η Παλαιά Διαθήκη, που εκείνος ο προφήτης ο Ναβουδοχονόσορ που έστησε την εικόνα τη μεγάλη τη χρυσή που διαβάζουμε το Μέγα Σάββατο στις προφητείες και είπε ότι άναψε μια κάμινο μεγάλη που ήταν 40 πύχες τη φωτιά και, ήταν τόσο πολύ έχυγεν η κάμινος που ήταν φροντόσαλη, δηλαδή σάλευαν ολόκληρη από τη φωτιά και από, τους βαθμούς της θερμοκρασίας η ψυκάμινος. Και είπε ότι οποιοσδήποτε αρνηθεί να προσκυνήσει την εικόνα την οποία εγώ αίσθησα, θα τον πετάξω μες στην κάμινο νοικιωμένη, που ήταν φρίκι μόνο να το διανοηθεί κάποιος. Και μάζεψε όλον τον κόσμο, χιλιάδες ανθρώπους στο πεδίο εκείνο, πεδίο Δεερά, στο πεδίο εκείνο, ας πούμε, τους μάζεψε όλους και είπε ότι όταν θα ακούσετε τα κύμβαλα, το ψαρτήριο, τη συμβίκη, την κιθάραντα, όλα αυτά τα πράγματα, θα πέσετε να προσκυνήσετε την εικόνα την οποία έστησε ο Ναβουδόχονόσορο βασιλεύς. Σκεφτείτε λοιπόν τι πράγμα αυτό. Και έπαιξαν τα όργανα και η συμβίκη και η κιθάρα και το ψαρτήριο και προσκύνησαν όλη την εικόνα του βασιλέως. Μόνο τρεις έμειναν όρθιοι, οι τρεις παιδες, και του είπαν: εμείς βασιλεύ δεν προσκυνούμε την εικόνα σου, εμείς προσκυνούμε τον Κύριον των Θεών των αληθινών, δεν θα προσκυνήσουμε την εικόνα σου ποτέ. Τι δύναμη προσωπικότητος είχαν αυτοί οι άνθρωποι, τι ηγεμόνα νουν είχαν, που κατεπάντησαν και τον θάνατο και την απειλή και τον φόβο και τα πάντα και τον κόσμο και έμειναν εκεί και δεν δέχτηκαν να προσκυνήσουν την εικόνα εκεί. Να σας πω κάτι που μια έτσι προσωπική μου εμπειρία που αισθάνθηκα όταν πήγα για πρώτη φορά στην Τουρκία. Πήγα στην Τουρκία για πρώτη φορά το 1987. Πρώτη φορά στη ζωή μου πήγα και μια αποστολή από το Άγιον Όρος. Κανείς δεν ήξερε ότι πήγα στην Τουρκία. Ήξερε μόνο ο γέροντας, ο πατήρ Εφραίμ και ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Λοιπόν, πάω στην Τουρκία, τέλος πάντων, χτυπούσε η καρδία μου. Τουρκία είναι αυτή, δεν είναι αστεία, είναι ξέρω εγώ Αίγυπτος ή οτιδήποτε άλλο, Συρία. Δεν είναι μόνο που είναι μουσουλμάνοι και Τούρκοι. Στην Τουρκία τα πράγματα ήταν αυστηρά τότε, έπρεπε να βγάλει κανείς τα ράσα. Σου έκανα 1000 έρευνες. Το μεταξύ δεν είχε, με την Ολυμπιακή δεν έβρισκα θέση, έπρεπε να πάω γρήγορα και όλοι οι Έλληνες πήγαιναν με την Ολυμπιακή και εγώ δεν έβρισκα θέση και έπρεπε να πάω στις τουρκικές γραμμές. 2 ώρες μας είχαν ουρά μέσα στο αεροδρόμιο και μας εξέζαζαν έναν-ένα για να μπούμε στο αεροπλάνο, μας εξέζαζαν τα πάντα, ό,τι είχαμε πάνω μας. Το τι έγινε μέσα στο αεροπλάνο δεν περιγράφεται, θα τα πω άλλη φορά. Τι στραγάλια, τι ρουκέτες, τι καραμέλες πετούσαν οι Τούρκοι και γίνονταν χαμός. Έρχεται και μια αστυνομική και μου λέει: πάτε, βγάλω τα ράσα. Λέω: μα δεν μπορώ να βγάλω τα ράσα. Εγώ είμαι μοναχός, δεν βγάλω τα ράσα. Μου λέει να σε στείλουν πίσω. Λέω: εγώ να πάω, θα με στείλουν. Σαν πω θέλω να πάω στην Τουρκία, καλύτερα να έρθω πίσω. Τέλος πάντων, πήγα, δεν με στείλαν πίσω. Πήγα με ένα ταξί, βρήκα το Πατριαρχείο. Με ξενάγησαν μετά την επόμενη μέρα. Ήταν ένα γκρουπ εκεί που. Και μου είπε ο Πατριάρχης να πάω μαζί του. Και πήγα για πρώτη φορά στο Τοπκαπί, το παλάτι του Σουλτάνου, το οποίο ήταν τον καιρό που είμαστε εμείς υπόδουλοι στους Τούρκους. Κάτι χτίρια φοβερά με ποια έννοια, φρικιαστικά χτίρια. Κάθε λαός παράγει τα δικά του, έτσι. Οι Έλληνες έκτισαν την Ακρόπολη, έκτισαν τους ναούς στην Αγία Σοφία. Τούρκοι καημένοι έκτισαν χαρέμια και παλάτια χοντροκομμένα, σκοτεινά, γεμάτα διαδρόμους και γεμάτα πράσινα βελούδα και χρυσοκέντητα και κάτι φρικτά πράγματα. Τέλος πάντων, πήγαμε εκεί, μας ξεναγούσε ο Τούρκος, μας έδειξε ότι έχουν το πιο μεγάλο διαμάντι του κόσμου, έχουν ξέρω το πιο μεγάλο πολυέλλον του κόσμου. Πήγαμε στην αίθουσα που ήταν ο Βεζίρης, μια αίθουσα γεμάτη χαλιά, πράσινα, κάτι δέρματα ζώων ξέρω εγώ γύρω γύρω και ένα πράγμα σαν θρόνος που ήταν σαν τα κρεβάτια αυτά που έχουμε στην Κύπρο που έχουν που πάνω και 4, αλλά χαμηλό, οντάδες έτσι χαμηλό, τόσο ύψος, που καθόταν εκεί πάνω γεμάτο μαξιλάρια κτλ. Και καθόταν εκεί. Όταν πήγαμε εκεί, μου λέει ο Διάκος του Πατριάρχη, με τα λαϊκά ήταν εκείνος, δεν επιτρέπεται να κυκλοφορήσω, μου λέει σε αυτήν την αίθουσα ήταν που έρχονταν οι νεομάρτυρες όλοι. Εγώ κόντεψα να λιποθυμίσω Λέω εγώ ήρθα και αυτό είναι μουσείο τώρα. Και το βλέπω σαν μουσείο και μας ξεναγούν και είμαι με 1.000 ανθρώπους και δεν έχω τίποτα. Και σαν τέτοιον τρόμο, δηλαδή περνώντας εκεί στους διαδρόμους και στις αίθουσες, ένα πράγμα δηλαδή, απίστευτο, δεν μπορώ να σας το μεταφέρω δηλαδή αυτό το πράγμα. Και σκέφτηκα αυτούς τους μάρτυρες που τους φέρανε εκεί και τα παιδιά τα 18 χρόνων, τα 15 χρόνων, τα 17 χρόνων, τα 20 χρόνων, κοπέλες μικρές που πήγαιναν εκεί σε εκείνον τον Πασάνη και τον Βεζίρι και παρέμειναν χριστιανοί και δεν προσκυνούσαν την εικόνα αυτή, το θηρίο εκείνου. Και παρέμειναν, λέω, κοίταξε τι, μα τι δύναμη ας πούμε χρειάζεται, τι ας πούμε αποχάλυβα ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν φοβόντουσαν. Εκεί πραγματικά να είσαι μόνος σου, να μην έχεις κι άλλους, μπορεί να πάθεις ψυχολογικά προβλήματα. Τόσο φρικτή κατάσταση είναι. Τόσο άσχημη ατμόσφαιρα είναι εκεί. Πώς έμειναν αυτοί οι άνθρωποι. Πώς άντεξαν, πώς ήρθαν αυτήν την κάμινο της δυσκολίας. Δεν είναι μόνο ο θάνατος. Ο θάνατος δεν είναι τόσο φοβερός. Έχει πράγματα φοβερότερα από το θάνατο. Στο κακό το λες το άλλο σκότω να τελειώνομαι. Αυτή η ψυχική οδύνη, αυτό το μαρτύριο του φόβου της αγωνίας, της αγωνίας είναι χειρότερο από το θάνατο καμιά φορά. Εκεί καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει πρώτα απ' όλα αυτή η δύναμη του Θεού, η δύναμη του Ευαγγελίου που εγέννησε τόσους μάρτυρες μέσα στην Εκκλησία. Και αυτοί είναι ο μάρτυρες που από τότε τους αγάπησα πάρα πολύ. Γιατί κατάλαβα τι σημαίνουν ο μάρτυρες. Και είναι ευλογία που η Εκκλησία μας είχε τόσους πολλούς μάρτυρες αυτό το διάστημα όλο. Όμως ταυτόχρονα κατάλαβα και πόσο πρέπει να είμαστε σταθεροί. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα να κρατήσεις την ελευθερία του προσώπου σου, να μην δουλωθείς. Και λέω, αν οι μάρτυρες έφταναν σε τέτοιο σημείο να, πούμε, να τους φέρουν εδώ δεμένους σε τον Βεζίρι που μόνο να τον ακούσεις ή να το σκεφτείς κόβονται τα πόδια σου και ερχόντουσαν μόνοι τους εδώ πέρα και ομολογούσαν τον Χριστό, τότε τι να πούμε εμείς που φοβόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας τον περνάμε από την Εκκλησία ή φοβόμαστε να μην μας παρεξηγήσουν επειδή νηστεύομαι ή να μην μας παρεξηγήσουν επειδή είπαν ένα σαχλό ανέκδοτο και δεν γελάσαμε. Γιατί πρέπει να γελάσουμε, αφού γελούν όλοι, γελούμε και εμείς. Είναι και αυτό που πάσχουν τα νέα παιδιά σήμερα που δυσκολεύονται να αποκτήσουν αυτή τη σταθερότητα. Και του λες, γιατί κάνεις αυτό το πράγμα, μα αυτό το κάνουν όλοι. Αφού πάνε όλοι, αφού πάνε οι φίλοι μου, αφού πάει η παρέα μου, πώς εγώ έτσι θα πάω. Ο άνθρωπος χάνει την ιδιαιτερότητα του προσώπου του και γίνεται ένα νούμερο μέσα στην αγέλη, μέσα στην ομάδα, μέσα στην μάζανα αυτή, τη μαζικοποίηση των πάντων. Όμως αυτή την ελευθερία και αυτό το ηγεμονικό του νου το καλλιεργεί η Εκκλησία με την άσκηση, με την τροφή, την πνευματική του σώματος και του αίματος του Κυρίου και την τροφή της μελέτης του Λόγου του Θεού του Αγίου Πνεύματος. Και λέει πιο κάτω, στο στίχο 15, «Διδάξου ανόμους στα οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι». «Θα διδάξω», λέει, «εις τους ανόμους τους δρόμους σου, τις οδούς σου και ασεβείς θα επιστρέψουσι σε σένα». Μα παράξενο πράγμα να πει κανείς. Να του πει κανείς, «Μα εσύ ακόμα καλά δεν συνήρθες από τα τραύματά σου, από την πτώση σου, να πάνε να διδάξεις κιόλας από πάνω. Έχεις δηλαδή και μούτρα να βγεις να κάνεις το δάσκαλο που έκαμες τέτοια αναμαρτία, αν είσαι φωνιάς και μοιχός και να κάνεις και το δάσκαλο ακόμα από πάνω». Αλλά γιατί το λέει ο προφήτης εδώ? Πώς θα διδάξεις τους οδούς του Θεού, όχι με τα λόγια του και με τα κομψά του λόγια, αλλά με το παράδειγμα του, με το να πει ότι κοιτάξετε, δέστε εμέναν, εάν εμέναν ο Θεός με ελέησε, που ενώ ήμουν προφήτης έπεσα στην μοιχεία και στο φόνο και όμως παρά ταύτα ο Θεός δεν απέστρεψε το πρόσωπό του από μένα και με ελέησε, άρα δεν μπορεί κανείς πλέον να αμφιβάλλει και να απελπίζεται η εσωτερία του. Να επιδείξω την φιλανθρωπία του Θεού μπροστά στη δική μου, ας πούμε, συντριβή, ώστε να γίνω δάσκαλος των οδών του Κυρίου, να διδάξω ότι ο Κύριος δεν αποστρέφεται τον άνθρωπο των αμαρτωλών. Θυμούμε ένα παράδειγμα στο γεροντικό. Μαζεύτηκαν κάποτε, λέει, οι πατέρες στη Σκήτη να τιμωρήσουν κάποιους μοναχούς που έκαναν αταξίες, και είπαν ότι οι μοναχοί αυτοί και τις αταξίες που έκαναν έπρεπε να χωριστούν από την αδερφότητα για ένα διάστημα χρόνου. Όταν το άκουσαν αυτό, οι τιμωρημένοι αδερφοί σηκώστηκαν, άφησαν τα μιλοτάρια τους, ξέρω εγώ, το πανεφόρια τους, τα ράσα τους, και πήγαν να βγουν έξω να αποχωριστούν. Τότε σηκώστηκε και ένας αβάς, ένας μεγάλος αβάς της Σκήτεως, και άφησε και αυτός τη μιλωτή του να βγει έξω. Του λέει, μα πού πας εσύ αβά? Δεν είναι για σένα που είπαμε, για αυτούς τους άλλους που κάνουν αταξίες. Λέει, κοιτάξτε, δεν μπορώ, λέει, και εγώ άτακτος είμαι, δεν μπορώ να μείνω εδώ. Εάν πρέπει κάποιος να βγει έξω, αυτός ο κάποιος είμαι εγώ, και ύστερα είναι ο άλλος. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος εδίωσε εις τον εαυτόν του το έλεος του Θεού δεν μπορεί ποτέ να κρίνει τον άλλον άνθρωπο, γιατί θα πει ότι εάν εμέναν ο Θεός με ανέχεται, τότε πώς δεν θα ανεχθεί τους άλλους ανθρώπους? Από τη στιγμή που ανέχεται εμένα, που έπρεπε να με κατακάψει άρδιν, ας πούμε, για τις αμαρτίες μου, τότε εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα πλέον, διότι αυτή η φιλανθρωπία του Θεού, αυτή το έλεος του Θεού είναι αυτό που διδάσκει και αποκαλύπτει τα οδούς του Κυρίου εις τους ανώμους. Είναι αυτό το οποίο γίνεται παράδειγμα ελπίδας των κάθε άνθρωπων, ώστε να πει ο κάθε άνθρωπος ότι ο Θεός τελικά δεν κλείει την πόρτα της σωτηρίας σε κανέναν άνθρωπο. Ό,τι και αν συμβεί στη ζωή μας, όπου και αν πέσουμε και ό,τι και αν γίνει σε μας, υπάρχει μια πόρτα που δεν θα κλείσει ποτέ, και αυτή η πόρτα είναι η πόρτα του Θεού. Αλλά αυτή η πόρτα έχει ένα κλειδί. Αυτό το κλειδί λέγεται μετάνοια. Με αυτό το κλειδί ανοίγεις την πόρτα αυτή. Ό,τι και αν σου συμβεί, ό,τι και αν γίνει, όπου και αν πέσεις, εάν μετανοήσεις, αμέσως η πόρτα αυτή θα ανοίξει, και τότε η δική σου πτώση και η δική σου σωτηρία θα γίνει παράδειγμα στον άλλον άνθρωπο της μεγάλης αγάπης και μακροθυμίας και σπλαχνίας του Θεού. Και έτσι θα πάρουν θάρρος και οι ασεβείς και θα επιστρέψουν στον Θεό, γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος μακράν του Θεού αισθάνεται μία απογοήτευση, έτσι, όχι απογοήτευση, μια αποθάρρυνση. Λέει, μα εγώ να πάω κοντά στην εκκλησία, εγώ να πάω να προσευχηθώ, εγώ να πάω να προσκυνήσω, εγώ να πάω να εξομολογηθώ, εγώ να πάω να κοινωνήσω. Και αυτή η αποθάρρυνση, η οποία μπορεί να φαίνεται ότι είναι ταπείνωση, αλλά δεν ωφελεί τον άνθρωπο. Το κάνει να μακραίνει από τον Θεό, να πεις ναι, να πάεις εσύ, όχι γιατί είσαι εσύ, αλλά γιατί εκεί που θα πάεις είναι ο Θεός. Και όταν ζητάς από τον Θεό κάτι, να ξέρεις ότι αυτός που τον ζητάς είναι Θεός, δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι μικρός, δεν έχει μικρότητες. Και το θάρρος το γεννά όχι η δική μας αφθάδεια, αλλά η μεγάλη αγάπη του Θεού. Εκεί θα ρούμε, εις το άπειρον έλεος της εσπλαχνίας σου, όπως λέμε, δηλαδή έχουμε θάρρος εις την εσπλαχνία του Θεού, εις το έλεος του Θεού, εις την αγάπη του Θεού, όχι στα δικά μας έργα. Πηγαίνουμε στην εκκλησία όχι γιατί είμαστε καλοί, όχι, πηγαίνουμε αν είμαστε από πάνω σκάτω βρωμισμένοι, αλλά γιατί πάμε? Όχι γιατί εμείς είμαστε καθαροί, αλλά γιατί αυτός που είναι στην εκκλησία είναι ιατρός και είναι πατέρας μας, και αυτός εσταυρώθη υπέρ ημών, έτσι. Όταν υψωθώ από την γη, λέει, πάντα σε ελκύσω προς εμαυτόν. Αυτός καλεί κοντά του εμάς. Και έτσι πηγαίνουμε εμείς ως ακάθαρτοι όντες, ως ολιστής, ως οτελώνης, ως υπόρνη, όσο περιπεσώνει στους ληστάς, όσο τελευταίος άνθρωπος, όσο έσχατος άνθρωπος, που μπορεί να είμαι έσχατος μεν, αλλά και για μένα τον έσχατον ο Θεός έγινε άνθρωπος. Αυτό είναι που η Εκκλησία δίδει. Δεν σε συντρίβει μέσα στην αμαρτία σου, δεν σε σκοτώνει μέσα στο βάρος της ενοχής σου, αλλά σε τραβά πάνω και σου λέει έλα σήκω πάνω, διότι εσύ μπορεί μεν να είσαι χάλια, αλλά έχεις έναν πατέραν ουράνιον ο οποίος έχει πλούσια καρδιά και είναι έτοιμος να σε ξαναντήσει τη στολή την πρώτη, και τότε πραγματικά γίνεσαι παράδειγμα της μεγάλης αγάπης του Θεού και επιστρέφει ο ασεβής άνθρωπος και παίρνει θάρρος να επιστρέψει στην Εκκλησία, να μην φοβηθεί, να μην απογοητευτεί και να αποθαρρυνθεί ότι δεν υπάρχει για μένα πλέον σωτηρία. Θυμάσαι στο γεροντικό που διαβάζουμε κάποιες ιστορίες από κάποιες αμαρτωλές γυναίκες. Πήγαιναν οι γέροντες σε ερήμου και τις έβρισκαν και τους έλεγαν παιδί μου μην κάνεις αυτό το πράγμα, σταμάτα την αμαρτία, και έλεγαν υπάρχει σωτηρία αβά για μένα. Μα είναι δυνατόν να υπάρχει για μένα σωτηρία? Αυτό το ερώτημα, αυτή την αμφιβολία τη βάζει ο συνανάς μέσα μας. Και έρχεται ο διάβολος και σου λέει έτσι που είσαι δεν υπάρχει σωτηρία για σένα, δεν μπορείς να σωθείς εσύ, ματέως κοπιάζεις. Αυτό είναι βλασφημία, προσβάλλεις τον Θεό, γιατί τότε για ποιον ο Θεός σταυρώθηκε? Δεν σταυρώθηκε για μας. Και για ποιους για μας? Για μας, τα απολωνώ τα πρόβατα, το απολωνός πρόβατο, έτσι δεν λέμε, το απολωνός πρόβατο εγώ είμαι. Πόσο ωραία είναι εκείνη η εικόνα του καλού ποιμένος Χριστού, ο οποίος φέρει επί των νόμων των άνθρωπων. Έτσι, εκείνος ο άνθρωπος και το πρόβατο είμαστε εμείς, που αυτός έκλεινε ουρανούς και κατέβη και υπέστη τα πάντα προκειμένου να σώσει εμάς, τους ταλέπορους ανθρώπους. Οι καλοί άνθρωποι δεν είχαν ανάγκη, πάντα καλοί ήταν. Εμείς που είμαστε τα βδελίγματα, πάντων περίψημα, εμείς που είμαστε βδελίγματα, για μας ο Θεός έγινε άνθρωπος. Άρα λέγοντας αυτόν τον στίχο να θυμούμαστε την αγάπη του Θεού, την εσπλαχνία του Θεού. Και έτσι κάτι ιστορικό αναφέρεται στο βίο του Αγίου Νεκταρίου, που πήγαινε μικρό παιδάκι με τη γιαγιά του στην εκκλησία και η γιαγιά του έλεγε τον 50ο ψαλμό. Όταν έφταναν εδώ σε αυτόν τον στίχο, ο Άγιος Νεκτάριος της έλεγε να σιωπήσει, σιώπα γιαγιά, και έλεγε αυτός αυτόν τον στίχον διδάξουσαν όμως στους οδούς σου και ασεβείς επιστρέψουσι. Μικρό παιδί, παιδάκι, πριν την εφηβική ηλικία, 18-10 χρονών.